Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing στην εκπομπή όπου ανοίγουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια. Σήμερα θα ανοίξουμε ακόμα μια φιγούρα της Κοτομπουκίγια. Βλέπουμε εδώ Κοτομπουκίγια Artifacts από τη σειρά Marvel Now. Είναι η πανέμορφη Rogue από τους X-Men. Να πούμε ότι εδώ εντάξει έχουν πάρα πολύ όμορφα κουτιά. Ειδικά της Marvel έχουν και πάνω artwork διάφορα από κόμικ και τέτοια. Όπως βλέπετε το κουτί πάνω εντάξει μας γράφει Marvel Now. Πίσω είναι αυτή εδώ. Εννοείται το scale τους είναι 1 προς 10. Εντάξει, αυτή κάπου στα 20 εκατοστά και λίγο πιο κάτω. Νομίζω μπορούμε να πούμε να τα ανοίξουμε να τη δούμε. Όπως σας είπα, Κοτομπουκίγια για Artifacts. Αν θυμάστε το βίντεο που της είχαμε δει, αυτή η φιγούρα αγοράστηκε από τον Nerdom. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μπορούμε να την ανοίξουμε να τη δούμε και μέσα πως είναι. Δεν ξέρω βασικά, έχει εδώ. Α, όχι, έχει zero tape, αλλά όχι που δεν θα είχε στο πλάι. Τώρα νομίζω θα μπορέσουμε να την ανοίξουμε. Ναι. Πάντα έρχονται έτσι σε αυτό το πλαστικό. Καλό αυτό για να είναι πιο προστατευμένες. Πάμε κατευθείαν και εδώ έχουμε άλλα πόσα ζηλοτέιπ. Μάλιστα. Όλα έχουν αυτή τη βάση η οποία εντάξει, είναι μαγνητική για να στηρίζεται. Μας γράφει κάτω Marvel Now. Είναι τη σειρά αυτή. Αυτή δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη συναρμολόγηση. Έχει κατευθείαν το κορμό και τα πόδια. Εδώ έχουμε αυτό εδώ, το οποίο αυτό δεν νομίζω να μας χρειάζεται. Α, αυτό είναι επειδή είναι η ζώνη της αυτή, για να μην χτυπηθεί και αφήσει η ζώνη χρώμα πάνω στο πράσινο. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό φιτσουράκι. Αυτή μπορεί να μπει εδώ προς το παρόν. Βλέπουμε ότι έχει στάνταρ εγκοπές, sides. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος, να βάλουμε κάπως λάθος στα χέρια ή κάτι τέτοιο. Και στο κεφάλι, εντάξει, στο κεφάλι σίγουρα δεν θα γινόταν να το βάλουμε λάθος νομίζω. Και κάπως έτσι εδώ. Εντάξει, θα την δούμε ολοκληρωμένη όμως. Να ανοίξουμε και τα άλλα. Μείναν τα δύο χέρια και το κεφάλι. Λέει τώρα, όπως είπαμε, έχει τα δύο χέρια και το κεφάλι. Το οποίο κεφάλι, εντάξει, είναι πανέμορφη. Έχει πάρα πολύ καλή δουλειά στο κεφάλι. Εντάξει, και στο μαλλί και στο πρόσωπο. Πάρα πολύ όμορφη. Για να δούμε τώρα πώς θα μπει να την συναρμολογήσουμε λιγάκι. Κάπως έτσι είναι λίγο γυρισμένο και καλά το κεφάλι. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη δύναμη στο να μπουν. Αυτό λογικά είναι το δεξί της χέρι. Ναι, μπαίνουν εύκολα. Α, και καλά κάνει εδώ το... Ναι, τι λες τώρα. Και καλά κάνει το γάντι της. Όπου, εντάξει, είναι πανέμορφη. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ γαμάτη λεπτομέρειες στις μπότες που έχουν αυτό το πιο γυαλιστερό. Εντάξει, αυτές οι μπότες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γραμματικά του είναι οι μαγνήτες, όπως είπαμε. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια στο κεφάλι της και από πίσω. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Τι λες τώρα. Πανέμορφη. Απλά πανέμορφη. Αυτή κάπου στα 20 εκατοστά, 18 περίπου εκεί. Συνήθως τόσο βγαίνουν και τα 1 στα 10, 1 προς 10 scale μάλλον που έχουν κλίμακα. Εντάξει, και κάπως έτσι αρχοντική. Τι λες τώρα, κάπως έτσι κάθεται και πάνω στη βάση της. Μπορείτε λίγο να την καμαρώσετε νομίζω. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, Κοτομπουκίγια Artifacts έχουν και βλέπουμε πάνω πόσο καλή λεπτομέρεια κάνει. Οι εγκοπές δεν φαίνονται τόσο πολύ στα χέρια, καλά στο κεφάλι δεν φαίνονται καθόλου. Εντάξει, πάρα πολύ όμορφη. Αυτή ήταν παιδιά, εντάξει, ελπίζω να σας άρεσε. Μείνετε ζωνισμένοι για επόμενα φιγουράκι ή unboxing που θα έρθουν. Συνήθως θα βλέπετε ένα βίντεο τη βδομάδα. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, τα talk show κάθε Τετάρτη που έχουμε μετά τις 11 που έχουμε διάφορες geek συζητήσεις και τα gaming Sunday κάθε Κυριακή μετά τις 10 που παίζουμε διάφορα παιχνιδάκια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.